Καλησπέρα φίλοι, 6 Μαρτίου 2022, φαίνεται ότι τελικά θα συνεχίσει αυτό το κακό που μας έχει βρει με άλλο τρόπο. Αρχικά ήταν η πανδημία, τώρα βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία και επειδή μου αρέσει να μοιράζομαι και ζωντανά τις σκέψεις μου, προσθέτοντας πράγματα τα οποία, τα οποία έχω πει και έχω γράψει περί του θέματος της Ουκρανίας, το οποίο θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε μας, θα ήθελα να ανακοινώσω και ζωντανά αυτό που έχω αναρτήσει στην σελίδα μου. Όπως είπα, οποιαδήποτε στρατιωτική βοήθεια στον Ζελένσκι από τρίτη χώρα θέτει εν κινήσει την αλυσιδωτή πορεία προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επειδή όσο εγκληματίας είναι ο Πούτιν, και είναι εγκληματίας με αυτό που έκανε, Άλλο τόσο είναι και αυτό το υπερφύαλο αντρίκελο που έχει καβαλήσει το καλάμι του μάρτυρα ήρωα, άνευ επιγνώσεω ότι έχει τοποθετηθεί ως μαριονέτα από δυνάμει που θα κερδίσουν από τον πόλεμο. Έναν ουσιαστικό εμφύλιο πόλεμο, που καμία μα καμία όμω σχέση έχει με το Κυπριακό, και α θέλουν να το παραλληλίζουν με αυτό αρκετοί τη α, ως ω προ του λόγου που α, προκλήθηκε αυτή η εισβολή να το αναλύσω περαιτέρω αργότερα και γιατί ε, που έχει σχέση η ροϊκή πράξη του κυρίου Ζελένσκι κατά φημισμό κα, κατ το κύριος επειδή η λέξη κύριος έχει, είναι παράγωγο του κύρους πρέπει να έχει κύρος και αυτός δεν είχε κύρος είχε κάτι άλλο από πίσω του που τον ε, τοποθέτησε εκεί πέρα σε αυτή τη θέση η ροϊκή πράξη λοιπόν που θα, ήταν, ε, θα το ήταν να δεχθεί τους όρους του όρου του επιθυμένου για να σώσει τι ζωέ εκατομμυρίων ανθρώπων τόσο στην χώρα του όσο και στον πλανήτη. Αν εξελιχθεί αυτό το πράγμα σε κάτι μεγαλύτερο. Εξάλλου δεν έχει καμία ελπίδα εναντίον των Ρώσων, το ξέρουμε, αν δεν συμμετέχει η Δύση. Γνωρίζει αυτό το ανθρωπάκι ότι εάν συμβεί αυτό θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για πυρηνικό όλεθρο. Όπω γνώριζαν και οι τοποθετούντε αυτήν την μαριονέτα εκεί για να προκαλέσουν τον Ρώσο από μεριά μα, ο Μισοτάκη ήταν ο πρώτο ηλίθιο που έριξε μια σταγόνα λάδι στη φωτιά με ανυπολόγιστε συνέπειε για τη χώρα μα και μεγάλε ευκαιρίε για του Τούρκου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν υιοθετήσει ένα ρόλο διαμεσολαβητή. Ευκ... Ε, και όλοι γνωρίζουν, όσοι τον νου κατέχονται, γνωρίζουν ότι απλώ καιροσκοπούν. Ε, τώρα ετοιμάζονται οι Πολωνία να διαπράξουν ό,τι χειρότερο. Άκουσα σήμερα του πρωί ίσως να να στείλουν αεροπλάνα ή να πουλήσουν αεροπλάνα στους Ουκρανούς. Α, από τον κακό στο χειρότερο λοιπόν φίλοι μου και ένας φίλος με ρώτησε α, ότι η, αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης είναι να δώσει μια, μια δυνατή α, α, βάση στα δικά μας αιτήματα περί του Κυπριακού και γι' αυτό α, αποφάσισε να πρωτοπορήσει με την σύνδρομή του οπλικών συστημάτων ασκέιν και ας ήταν απλώς καλάς Νικόφ. Και στο ερώτημα αυτού του φίλου απήντησα ότι θα πρότεινα αυτό που έκανε η Τουρκία. Γιατί με ρωτάει τι θα πρότεινα να, α, αν ήμουν εγώ στη θέση του. Η Τουρκία μας δίνει το δρόμο. Δυστυχώ. Κατά δίκη της εισβολής, σε διπλωματικό επίπεδο, αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά υπουδενή έμεση ή άμεση συμμετοχή και να προσθέσω επίσης ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο πανεπιστήμιο ανθρωπιστικής μελέτης, ανθρωπισμού και σοφίας στα χέρια λικανών ανδρών αντί αυτών των σπιθαμίων αναστημάτων που λιμένονται τον πολιτισμό μας τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτά όσον αφορούν τα α, τρέχοντα θέματα, όσο για το Κυπριακό και την ψευδέστηση ότι το Κυπριακό θα λυθεί μετά από την δική μας ενεργή συμμετοχή, Uh, πλανούνται όσοι το νομίζουν αυτό πλάνη εκτρά επειδή οι ίδιοι που εξώθησαν τον Ιωαννίδη να κάνει πραξικόπημα κατά του Μακάριου το 1974 ώστε να πέσει η βόρεια Κύπρο στα χέρια των Τούρκων εξώθησαν και την Ουκρανία να επιδιώξει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ ώστε να προκληθούν αυτά τα τρέχοντα Αυτά φίλοι μου uh, Ευχαριστώ που με ακούτε Θέλω σχόλια από κάτω. Πρέπει όλοι να είμαστε σε γρήγοση, διότι αν δεν δώσει τέλος ο κύριος Ζελένσκι και ο κύριος Πούτιν σε αυτό το θέμα και προκληθεί μια συμμετοχή του ΝΑΤΟ, έμεση ή άμεση, φοβάμαι τις αλυσιδωτές, αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα προκύψουν. Αυτά. Καλό σας βράδυ.